Κύριε Χατζόπουλε, καλημέρα και σας ευχαριστώ που έτσι μέχρι να πεις πιτς φυτίλι, όπως λέμε πάρα πολύ απλά, με το να σας καλέσω είπατε ναι να πούμε δύο κουβέντες πάνω σε αυτό το θέμα που αποκαλύψατε. Τι έγινε τώρα με αυτό? Κατά πρώτον, χρόνια πολλά και υγεία. Καλά να είστε. Δεν το είπαμε αυτό, η υγεία είναι πάνω απ' όλα. Ναι, ναι, σωστά το λέτε. Να είστε καλά, όλος ο κόσμος να έχει την υγεία. Πάμε τώρα. Τη Μεγάλη Τετάρτη, όσοι συνήθως το κάνει αυτό ο κύριος Τσακλόγλου, θυμάστε και το. Και πριν την πρωτοχρονιά, τότε είχε κάνει το άλλο κομμάτι, την εγκύκλιο που ήθελε να κόψει σε 200.000 συνταξιούχους χειρίας το ανταποδοτικό, που του είχαμε πει ότι είναι παράνομη η εγκύκλιο, δεν προβλέπεται νόμο. Ήρθε τώρα και θέλει να δώσει διπλή σύνταξη σε δημάρχους και νομάρχες χωρίς να το ορίζει ο νόμος. Αυτό είναι η ουσία του θέματος. Εμείς δεν είμαστε αντίθετοι να πάρει ο κόσμος σύνταξη αν δικαιούται. Και μάλιστα είπαμε ότι, και το διαβάστε στο δελτίο τύπου που βγάλαμε, πρόσφατα έχει νομοσχέδιο ο κύριος Χατζηδάκης. Ας πέρναγε μέσα στη διάταξη να δοθεί δεύτερη, μιλάμε για δεύτερη σύνταξη. Που το λέω αυτό, το γνωρίζανε και οι δήμαρχοι και οι νομάρχες ότι δεν δικαιούται δεύτερη σύνταξη, διότι το έλεγε ο νόμος. Και κάνω μόνο ένα σχόλιο. Κάποιος που έχασε τον άντρα ή αντίστοιχα τη γυναίκα, ήταν στο δημόσιο, η χείρα ή ο χείρος δεν παίρνει δεύτερη σύνταξη. Πώς θα πάρθει η δεύτερη σύνταξη? Γιατί δεν περνάνε διάταξη στη Βουλή τα χρήματα του δημοσίου? Δεν είναι ούτε του κύριου Χατζηδάκη, ούτε του κύριου Μητσοτάκη. Είναι δικά μας, όλων. Αυτό είναι ξεκάθαρο πλέον. Εμείς είπαμε κάτι πάρα πολύ απλό. Ότι είναι η εγκύκλιο αυτή παράνομη, διότι δεν στέκει σε νόμο. Δεν στέκει σε νόμο. Και μάλιστα έχουμε βάλει 3-4 ερωτήματα που είναι πολύ σημαντικά. Αν το γνωρίζει ο κ. Μητσοτάκης, αν οι περιουσιακοί παράγοντες συμφωνούν, θα βάλαμε τα θέματα στο δελτίο τύπου που βγάλαμε. Άρα εκ των πραγμάτων, ζητάμε άμεσα να πάρθει πίσω αυτή η εγκύκλιο. Άμεσα, τώρα, είναι κατάπτυστη αυτή η εγκύκλιο. Και αν θέλει η κυβέρνηση να προχωρήσει αυτή τη διαδικασία, έχει τη Βουλή να βάλει μια διάταξη να δώσει. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι αν την είδατε, λέει και αυτοί που είχαν κάνει αίτηση και έχει απορριφθεί θα ξανασυζητηθεί. Άρα δηλαδή θα υπάρχει από αυτή τις κατηγορίες συνταξιούχος. Θα πάρει 70, 80, 90 χιλιάδες. Έχετε καταλάβει τι χρήματα είναι. Όταν ο κόσμος δεν έχει να πληρώσει το ρεύμα. Το είδατε ότι στο δεύτερο λογαριασμό θα κόβεται το ρεύμα. Δεν είναι σοβαρά θέματα. Ναι, αλλά λέτε προφανώς ο κύριος Τσακλόγλου δεν λειτουργεί κατά μόνα. Στην ώρα που λέτε ότι ξέρετε, μάλλον δεν θα το ξέρει ο Πρωθυπουργός αυτό. Εγώ έβαλα ερωτήματα. Εγώ βάζω ερωτήματα. Εμείς σαν δίκτυο βάλαμε ερωτήματα. Το γνωρίζει? Να σου απαντήσει ο κύριος Πρωθυπουργός. Το γνωρίζει? Αν το γνωρίζει, γιατί δεν σταματάει? Μα είναι παράνομο. Δεν μπορούμε να δώσουμε σύνταξη χωρίς να υπάρχει νόμος. Είναι καθαρό το θέμα. Τότε πια θα ζητήσουν όλοι οι Έλληνες να πάρουν δεύτερη σύνταξη. Δηλαδή αυτοί που 1.200.000 συνταξιούχοι που παίρνουν μέχρι 700 ευρώ, αυτοί οι άνθρωποι τι πρέπει να κάνουν? Και αν μιλάμε για 1.200 αιρετούς, όπως αναφέρετε, περίπου στο περίπου, τότε αν βάλουμε και αυτό το κόστος που λέτε κοντά στα 80 χιλιάρικα έκαστος, εννοείται περίπου, αν είναι κάποιος που έχει κάνει το 17. Αν κάνουμε και τον πολλαπλασιασμό, μια χαρά γλέντια. Γλέντια, αυτά είναι γλέντια και λυπάμαι πάρα πολύ. Λυπάμαι πάρα πολύ γιατί ο κύριος Τσακλόγλου είναι και καθηγητής. Πανεπιστήμιο, λυπάμαι πάρα πολύ δηλαδή. Μάλιστα. Γιατί, λοιπόν, γιατί δεν πάνε στη Βουλή να το νομοθετήσουν? Κρατάω αυτό που είπατε πριν από λίγο. Να πάρουν πίσω τώρα αυτή την εγκύκλιο χωρίς άλλη χρονοτριβή. Τώρα να την πάρουν πίσω. Αυτό κρατάω ως δικό σας μήνυμα, γιατί θα τα ξαναπούμε για αυτό το θέμα, κύριε Χατζόπουλε. Για τις πρώτες σας κουβέντες σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Καλημέρα σας. Να είστε καλά και εμείς σας ευχαριστούμε. Καλημέρα. Και πάλι σας ευχαριστώ. Καλημέρα.